Αυτό δεν το λέω για να κάνω τον έξυπνο τώρα. Το λέω για να δώσω ένα άλλο σημαντικό. Θα περίμενα, υπάρχει ένα ιστορικό τώρα τη κατάσταση τη Ελληνική. Θα περίμενα από τη στιγμή που 28 Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθο, έγινε συνέλευση με κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Ο λόγο ήταν να κλείσει η περσινή χρονιά για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Η περσινή χρονιά δεν πάει μισθό να εργαζόμενο, δεν μπορούσα να περασπιστούμε, δεν έκλεισε. 29 του μηνός ζητείται πρόταση η μορφή κατά του κυρίου Τζίμα και αργότερα με τον Ελλάδο συγκρουθήσαν την ιδέα του τυπικό μέρος που μιλάει για υπογραφές. Σε καθαρίζουν το χαπό και την εμπιστοσύνη και δεν θα σήκω το εραστέκι. Για όλη την δουλειά φέτος. Λειτουργεί όπως άνθρωποι να λειτουργεί. Τουλάχιστον νομικός δεν είμαι, δεν ξέρω. Πάντως, ας συμπεταλλευτούμε λίγο ανθρώπους όπως τον κύριο Αγγελάκη. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Όταν μιλούσε, κάτι κρινιάζανε στην αρχή. Μετά όταν ξέρετε μιλούσε, οι ίδιοι που κρινιάζανε, ουσιαστικά τους ρωτούσαν. Κι αν όλοι ακούσει που του πείτε, που λέει, ας μάθουμε να το κρινιάζουμε με κάποια πράγματα. Όλοι αγαπάμε την ίδια. Τι θέλουν να πω όμως. Στους τέσσερις λόγους, το ιστορικό του κλαδ ζήτησε 29 Δεκέμβρη την πρόταση μορφής, ο τέταρτος λόγος ήταν και τα οικονομικά να παρατηθούν στοιχεία για την οικονομική διαχείριση του κ. Τζίμα. Ο οποίος εραστέχνης είχε προβλέψει και είχε βάλει τον κ. Μιχάλη, δεν κάνω λάθος. Είχαν παρατηθεί στοιχεία στις 28 Δεκέμβρη. Αλλά τι είναι περίεργο. Όταν μια χρονιά δεν κάνετε κρίση με λέξη, αν δεν κάνω λάθος, και παραστατικά την προηγούμενη χρονιά δεν υπήρχε κανένα. Τι κλείσαμε όπως διάκουσε το σώμα. Τι να ζητάμε τη στιγμή που έχει ο εραστέχνης βάλει άνθρωπο για έργο. Τον κάνει τον λόγο για τα οικονομικά. Θα περίμενα τα 51 αδέρφια μου που έχουν μέρες που έγινε η διαδικασία, δεν έγινε χθες, σήμερα να έστειλε και πρόταση. Πώς θα κρύψει η ομάδα μέχρι τον Ιούνιο. Γενικά, ότι όλοι μαζί θα κρύψουν μια δουλειά, δεν μου λέει τίποτα. Έχουμε κάποια εμπειρία, είπε ο κύριο Σπρί, ήταν ευθυντό πλήρω. Δεν λέει κάτι αυτό. Σαν περίμενα αυτή η 51 να είχε ένα πλήρωτη. Και μάλιστα τι, με τον ίδιο στόχο. Άνω. Ο κύριο Τζίμα θα κρυφθεί κατά την πρώτη μου έπρεπε να κρυφθεί. Δεν το έκουσα κανένα μοφέ. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Ο κύριο Τζίμα θα κρυφθεί κατά την γνώμη μου έπρεπε να κρυφθεί το καλοκαίρι στο τέλο τη σεζόν με βάση αυτά που είπε. Που είπε και άλλο. Υπάρχει αυτό μια από του αναθεμού πραγματικά που συζητάω. Όπω ο Γιώργο. Ότι όλοι μαζί θα φτάσουμε τον αριστερό και εμεί την ομάδα. Αυτό δεν θέλω να το καταλάβω καλύτερα. Εγώ το καταλαβαίνω. Ότι εγώ δεν είμαι ούτε το πιθανό αριστερικό. Γιατί αν κάποια στιγμή κάποιος πάλι δεν θα τι θα κάνουμε. Εδώ δεν υπάρχει το θέμα του ποδοσφαίρου, αλλά αυτό υπάρχει. Και είναι τουλάχιστον να ακούγεται εδώ στην αίθουσα. Θέλω να το πει για σένα που θα μιλήσει, θα ρωτήσω του ποδοσφαιριστές, θα ρωτήσω του ποδοσφαιριστές και θα έχω διοίκηση. Ναι, 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 για τον λόγο, εντάξει. Είναι τσίπρο. Τέλος πάντων, θέλω οι παίκτες δεν είναι κατά το δοκούν τη μία απλήρωτη και την άλλη γιατί ζητάτε τα λεφτά σας τους βρίσκουν. Εντάξει, η πρότασή μου λοιπόν είναι, ήταν από τη στιγμή που δεν υπάρξει κανένα άλλο, δεν το ξέρω όμως. Δεν μου είπε κανένα τίποτα. Αν υπάρξει πρόταση πώς θα τρέξει η ομάδα. Και θα ήθελα να πεις να πάρουν πόσα λεφτά έχουν πάρει οι παίκτες ήδη. Να τρέξει ο ομάδα μέχρι τον Ιούνιο, Μάιο, καλώς. Αν δεν υπάρξει, για τελειώσει αυτός και θα πηγαίνω στα πρέπει και τους φάρκω στο τέλος. Γιατί ξέρεις, εντάξει, το όλοι μαζί και αυτά το έχουν ξαναδεί. Δεν είμαστε πρόβλημα. Εντάξει, δεν σε κάνεις να ευχαριστώ.